Ποια είμαι εγώ που πηγαίνω, ποιο μυστικό φυλαγμένο πρέπει να βρω και να σωθώ. Ποια είμαι εγώ, πες μου αλήθεια, δεν κυνηγώ παραμύθια και προσπαθώ να λυτρωθώ. Πόσο θέλει ένα παιδί μέχρι να γεννηθεί, ας μείνουμε μαζί. Μαρινά, ούτε η πρώτη είσαι ούτε η τελευταία που θα χωρίσεις. Έτσι κι αλλιώς θα γίνει. Ας γίνει μια ώρα αρχίτερα να τελειώνουμε. Μάνο, υπάρχει και ένα παιδί. Και νομίζω ότι κάνει καλό στην αίσθηση να σε βλέπει έτσι. Έλα να της μιλήσουμε. Ναι, θα το κάνω. Θα το κάνω, το αποφάσισα. Δώσ' μου μόνο λίγο χρόνο να βάλω τα πράγματα σε μια σειρά. Δεν μπορώ να φύγω σαν τον κλέφτη. Αφού φτάσαμε ως εδώ, ας το κάνουμε σωστά. Μάνο! Θα τον βρω αυτό που σου έκανε κακό και θα το πληρώσω πολύ ακριβά. Ακόμα και αν είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνω στη ζωή μου, στο υπόσχομαι αυτό. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Αν νόμιζα ότι κάποιος είναι υπεύθυνος για αυτό που έπαθε η Δάφνη, θα ήθελα να τον κάνω κομμάτια. Μόνο που δεν νομίζω πράγματα, είμαι σίγουρος πως εσύ κρύβεσαι πίσω από όλα. Απίστευτο. Η Δάφνη είναι πραγματικό παιδί του Πέτρου. Έγιναν τόσα πράγματα κάτω από τη μύτη μας και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι. Άραγε η Μαρίνα το ξέρει. Ίσως αναγκαστούμε να καταφύγουμε σε τεχνητό κόμμα. Αν αυτή η μέθοδος έχει αποτελέσματα, να την κάνετε. Αν προχωρήσουμε, υπάρχει πιθανότητα να μην συνέλθει ποτέ από το κόμμα. Δίλιαζα να της πω την αλήθεια. Και τώρα μπορεί να φύγει χωρίς να μάθει ποτέ ότι είμαι ο πατέρας της. Ότι δεν την εγκατέλειψα, αλλά τη μεγάλωσα όσο καλύτερα μπορούσα. Ώστε θα τη βάλουν σε τεχνητό κόμμα. Ναι, και δεν θα έχει καμία επικοινωνία με το περιβάλλον. Ωραία. Και οι δύο μείνανε φυτά. Και τα φυτά δεν μιλάνε. Ελπίζω το τηλεφώνημά σου να μην φέρνει άσχημα νέα. Για τη Δάφνη εννοώ. Είμαι σίγουρη ότι είσαι ενημερωμένος για την κατάστασή της, οπότε... Ακούγεσαι αναστατωμένη. Τι περίμενες? Η Δάφνη να χαροπαλεύει και εγώ να είμαι ψύχρεμη? Αχιλλέα, ας μην κρυβόμαστε. Ξέρω ότι είχες ανάμειξη σε αυτό. Και έκανες και εμένα συνεργό με το ρολόι. Τι είναι αυτά που λες? Με ποια λογική? Η Δάφνη χτυπήθηκε σε επιχείρηση. Την είχες σε στενή παρακολούθηση γιατί τη θεωρούσες επικίνδυνη. Άρα είχες κάθε λόγο να θες να της κλείσεις το στόμα. Καταλαβαίνω πόσο ταραγμένη είσαι, γι' αυτό το προσπερνάω. Αλλά ειλικρινά, πήρες για να μου ρίξεις ευθύνες? Με ποια λογική? Τι σχέση θα μπορούσα να έχω εγώ? Μεταξύ μας μιλάμε τώρα. Ξέρω μέχρι πού είσαι ικανός να φτάσεις. Κι εγώ ξέρω πολλά για σένα, μη με προκαλείς. Λοιπόν, ας το αφήσουμε εδώ το θέμα γιατί δεν συμφέρει κανέναν. Άρα το παραδέχεσαι για τη Δάφνη. Έβαλες το χέρι σου. Δεν παραδέχομαι τίποτα.
και θεωρώ πως αυτή η κουβέντα δεν έγινε καν. Όταν ηρεμήσεις θα καταλάβεις κι εσύ ότι πρέπει να την ξεχάσουμε. Για το καλό όλων μας. Τι συμβαίνει? Μου έστειλες μήνυμα να βρεθούμε. Ναι, ναι, πέρασε μέσα. Κάθισε. Κυριάκο, επειδή το σχέδιό μας απέτυχε, πρέπει να αλλάξουμε τακτική. Τι εννοείς? Καταρχάς, κανείς δεν ξέρει ότι βρίσκομαι εδώ. Όλοι νομίζουν ότι είμαι στην Αθήνα. Και σε τι θα βοηθήσει αυτό? Σχεδιάζεις κάτι καινούριο? Ναι, γι' αυτό και ο Μάνος δεν πρέπει να ξέρει ότι εγώ βρίσκομαι στην Κύπρο. Είπες ότι θα το στείλεις στην Αθήνα, να ξεμπερδεύουμε. Ναι. Αυτό το σχέδιο απέτυχε. Δεν μπορώ να το κάνω και πακέτο. Αν εσύ έφυγες με τη Μαρίνα, τότε ο Μάνος σίγουρα θα γυρνάγε στην Ελλάδα. Αλλά τώρα, αφού η Μαρίνα είναι εδώ, ο Μάνος δεν πρόκειται να φύγει. Και τι σκοπεύεις να κάνεις δηλαδή? Υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο που τον κρατάει στην Κύπρο. Τι πρόσωπο είναι αυτό? Είναι ένα πρόσωπο που είναι το ίδιο σημαντικό με τη Μαρίνα, μη σου πω και περισσότερο. Και που σκοπεύω να το φέρω αντιμέτωπο με τη γυναίκα σου. Μετά από αυτό, η Μαρίνα δεν θα θέλει να ξαναδεί το Μάνο. Πολύ μπερδεμένο μου ακούγεται. Δεν βγάζω άκρη. Τι σχέση έχει η Μαρίνα με αυτό το πρόσωπο? Δεν μπορώ να σου πω. Έχει μου εμπιστοσύνη. Το σχέδιό μας θα πετύχει. Ο κόσμος να χαλάσει. Στο υπογράφω. Έχω κι εγώ ένα πολύ δυνατό χάρτη στα χέρια μου. Αλλά θα είναι το τελευταίο μου όπλο. Προς το παρόν πρέπει να ξαναβρει η Μαρίνα την ψυχική της ηρεμία. Κυριάκο, θέλω να σου το ξεκαθαρίσω. Εγώ κάνω ακριβώς ό,τι συμφωνήσαμε. Η Μαρίνα θα ελευθερωθεί από το Μάνο. Τώρα, αν θα κερδίσεις εσύ τη γυναίκα σου, είναι δικό σου θέμα. Αυτό. Τίποτα που να σε αφορά. Τι κάνεις εσύ εδώ? Ποια ήταν αυτή η γυναίκα που την κρατάς κρυμμένη? Εκεί που πρέπει να είναι και τώρα τέλος. Στη δουλειά μας υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι, Ανδρέα. Και εγώ είμαι εδώ για να τους εξουδετερώνω. Φυσικά, όπως έκανες και με τη Δάφνη. Πόσες φορές θα μιλήσουμε γι' αυτό? Ό,τι έγινε έπρεπε να γίνει. Και εσύ καλά θα κάνεις να συνέλθεις και να αφήσεις τους συναισθηματισμούς. Ωραία, ήρθα να σε ρωτήσω γιατί δεν προλάβα μέσα στον πανικό. Εκείνο το ρολόι κοριό. Το πήρες, ελπίζω. Ναι, φυσικά. Απλά. Της το έκανε δώρο η Εύα. Και προφανώς της το έδωσες εσύ. Τι σχέση έχεις με την Εύα? Πώς την έπεισες να της το κάνει δώρο? Αγόρι μου, τους ανθρώπους τους δένει η αγάπη, η φιλία και. Το έγκλημα. Η ανάγκη, ήθελα να πω. Πες λοιπόν πως η Εύα είχε κάποτε την ανάγκη μου. Και τώρα ήρθε η ώρα για να μου το ξεπληρώσει. Απλό. Και τώρα τέλος οι ερωτήσεις. Γύρνα στη βάση σου και φρόντισε να οδηγηθούν οι έρευνες σε αδιέξοδο. Σαφές. Πάντως να ξέρεις ένα πράγμα. Αν πεθάνει η Δάφνη, εγώ τελείωσα με την οργάνωση. Ανδρέα, δεν έχεις καταλάβει κάτι. Κανείς δεν φεύγει από την οργάνωση. Παρά μόνο πεθαμένος. Τόσα χρόνια μες στους χάρτες μου σε ψάχνω κι ας μην έσκυψες ποτέ στο μέτωπο μου με τα δυο σου χείλια να αφήσεις μια ανάσα στη ζωή μου. Κι αν η πρόσευχή μου είναι ο πνεύμα μυρίζει καπνό και πυρετό στο γυάλινο το κύμα το όνομά σου
φωνάζω να καθρέφτεις τη φωνή μου. Και στην όχθη που χτενίζεσαι ακούστη σαν αλμυρό τραγούδι που σου φέρνει ερωτευμένο το νερό. Και στο διάβολο πουλάω την ψυχή μου εγώ για να βρεθώ απόψε τυλιγμένο στου κορμιού σου το βυθό. Κάπου η νύχτα μεσοπέλαγα κρεμιέται στην αγχώνη του ουρανού κι ο δαίμονας καβάλα στο σκοτάδι αρπάζει τη μετέωρη ευχή μου. Και σαν άστρο καυτερό προς το νησί σου τα λόγια μου πετάει πληγώνοντας τα βράχια και την άμμο στη χτένα σου καρφώνει την ψυχή μου. Και σταγόνα τη σταγόνα κυλάω εγώ σαν αλμυρό νερό στους ώμους και στον ακριβό σου το λαιμό. Κι ας το ξέρω πως του λόγου του στην άνεμο σκαλά εκεί με περιμένει για να μου λιμάρει το σκηνί. Φανταζόμουν ότι θα έφτανα να σε χτυπήσω. Να ξέρεις πόσο κακό σου έχω κάνει. Εγώ σου στέρισα τη μητέρα σου. Αναγκάστηκα να στη στερήσω. Εκείνη με ανάγκασε. Προσπάθησα να σου σταθώ σαν μάνα. Όχι από ενοχές, αλλά... γιατί σ' αγάπησα. Πραγματικά. Παρόλο που η γέννησή σου μου ράγισε την καρδιά. Για την απιστία του άντρα. Και να που φτάσαμε. Συγχώρεσέ με. Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, δεν θα σου έδινα ποτέ αυτό το ρόλο.
όποιο κι αν ήταν το τίμημα. Αλλά για τη μητέρα σου δεν μετανιώνω. Ακόμα και σήμερα το ίδιο θα έκανα. Τον Πέτρο τον αγάπησα πιο πολύ και από τη ζωή μου. Μπορεί να μην το ξέρει. Πρέπει να είσαι ο μοναδικός άνθρωπος στην Κύπρο χωρίς κινητό. Μελιά. Άνοιξε το. Μια γυναίκα σαν εσένα αξίζει τα καλύτερα, Μαρίνα. Και θα φροντίζω να τα έχεις πάντα. Τι δεν σ' άρεσε? Όχι, δεν είναι αυτό. Τότε δεν είσαι ευχαριστημένη. Κάθε άλλο. Απλώς δεν ξέρω να το χρησιμοποιώ. Θα στο μάθω εγώ. Καλά, το δικό μου είναι πολύ εύκολο. Αυτό θα θέλει διδακτορικό. Πάντα η παραμικρή αλλαγή σε τρόμαζε, Μαρίνα. Γι' αυτό κατά βάθος πιστεύω ότι δεν θα εγκαταλείψεις το σπίτι μας. Γιατί θα είσαι δυστυχισμένη. Η οικογένειά μας, Μαρίνα, είναι η δύναμή σου. Η ασφάλειά σου. Και ειδικά τώρα τη χρειάζεσαι περισσότερο. Έτσι δεν είναι? Μην ανησυχείς. Εγώ είμαι εδώ για σένα, Μαρίνα. Και θα είμαι για πάντα. Λοιπόν, εδώ είναι το νέο σου νούμερο και οδηγίες χρήσης. Υποσχέσου μου ότι το πρώτο σου τηλεφώνημα θα είναι σε μένα. Έλα, με πέτυχε στο διάλειμμα. Άσε μας, Μορέλσα. Ήμουνα κι εγώ σε αυτό το σχολείο κάποτε. Κατάλαβα. Στη Τσίτα πάλι. Κι ακόμη δεν είδες τίποτα. Τι έγινε? Θα σου πω. Μπορείς να έρθεις από εδώ? Μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Ναι, τώρα εννοώ. Έγινε κάτι? Θέλω να τον δω. Ποιον, τον Άλκη? Το γάμο του. Είσαι τρελή, Κρίστη. Αυτό μαζοχισμός λέγεται. Το ξέρω, αλλά θέλω να τον δω. Θέλω να τον δω χαμπρό για να το συνειδητοποιήσω. Ναι, δεν πας καλά. Αυτό μην το συζητάς. Δεν πρόκειται να σε αφήσω να περάσεις τέτοια φάση. Έλσα, θα έρθεις ή θα με αφήσεις να το περάσω μόνη μου? Κόφτω. Ρε, ό,τι τράβηξες, τράβηξες. Κόφτω, λέμε. Φύγε. Φύγε, ρε, λέμε. Έχω εντολές να βιντεοσκοπήσω τα πάντα. Σήκω και φύγε, μην τα πάρω τελείως. Φύγε, ρε, λέμε, από εδώ. Άρχισε, παρακαλώ, δεν συμπεριφορά είναι αυτή. Λοιπόν, πάρ' τον από εδώ μέσα, τώρα. Τώρα! Έχω εντολές.
Λοιπόν, αν δεν τον πάρεις τώρα από εδώ μέσα, θα τα διαλύσω όλα και δεν σε συμφέρει. Σε παρακαλώ, πήγαινε για λίγο στο σαλόνι, είναι αγχωμένος. Εντάξει. Χαρκή, καταλαβαίνω πως όλο αυτό που γίνεται είναι σπαστικό. Αλλά έχουμε κάνει μία συμφωνία και πρέπει να τηρήσουμε τους όρους. Τους όρους όμως τους βάζει ο Διαμαντίδης. Να σου πω, ο Διαμαντίδης αγόρασε γαμπρό, όχι μάιμο σε τσίρκο. Σε λίγο θα μας βάλει και φωτογράφος στο κρεβάτι μας. Μου φουνάζεις. Ό,τι θέλω θα κάνω. Ακουγόμαστε. Θες να γίνουμε τελείως ρεζίλοι. Δεν θέλω και πολλοί οι φωτογράφοι να δώσουν κουτσομπολιά σε κανάλια και περιοδικά. Σε παρακαλώ, κάνε υπομονή. Μια μέρα είναι, θα περάσει. Για σένα είναι μια μέρα, για σένα. Για μένα τώρα ξεκινάει το παλούκι. Τι έπαθες. Μην ανησυχείς. Δεν είναι τίποτα. Αλκή, ξέρω πως δεν με πιστεύεις. Αλλά θα σου μιλήσω ειλικρινά. Αν μπορούσα, δεν θα σε άφηνα να το πέρασες αυτό. Με έχεις αφήσει να περάσω και χειρότερα. Το ξέρω. Το ξέρω, αγόρι μου, και είμαι αδικαιολόγητος. Μακάρι να μην βρισκόμουν στη θέση που βρίσκομαι τώρα. Στριμωγμένος από πάντου. Κινδυνεύω να χάσω τα πάντα. Και προτιμάς να θυσιάσεις το παιδί σου. Όχι. Όχι. Αλλά το μαγαζί και το εργοστάσιο είναι κατά κάποιο τρόπο και αυτά παιδιά μου. Κουράστηκα να τα στήσω και να τα μεγαλώσω. Αν πάθω κάτι, μην τα αφήσεις να χαθώ. Αν χαθούν, θα χαθείς και εσύ και η μάνα σου. Σας ανακοινώσω κάτι ακόμη. Η κυρία Κωνσταντίνου ήταν έγκυος. Μόλις 3 εβδομάδων. Δυστυχώς απέβαλε. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, το να κάνω οικογένεια και παιδιά μου φαίνεται κάτι όμορφο. Γιατρέ, πώς είναι? Πόσο καιρό θα μείνει έτσι? Όσο χρειαστεί. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα περισσότερο. Ναι, το καταλαβαίνω και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει περίπτωση στο κόμμα τώρα που βρίσκεται να μας ακούει, να μας καταλαβαίνει? Όχι. Είναι η Εύα μέσα. Α, οκ. Okay. Θα περιμένω. Αντρέα, πριν συμβεί αυτό στη Δάφνη, είχαμε μία κουβέντα οι δυο μας στο γραφείο μου. Τη θυμάσαι? Σου είχα πει ότι αν συμβεί το παραμικρό στην κόρη μου... Μισό λεπτό, πιστεύεις? Εδώ και εσύ. Πιστεύεις ότι κρύβεται κάτι άλλο πίσω από τον τραυματισμό της? Έχω μάθει να μην αποκλείω τίποτα. Βέβαια, εσύ δεν μπορώ να πω. Τραυματίστηκες. Προσπάθησες να την προστατέψεις έστω και τελευταία στιγμή. Αλλιώς, αν πίστευα ότι έχεις την παραμικρή ανάμειξη... Καταλαβαίνω πώς νιώθεις. Αλλά δεν θα σου επιτρέψω να μου ξαναμιλήσεις έτσι. Η Δάφνη είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχω. Το ίδιο ισχύει και για μένα. Είναι η ίδια μου η ζωή. Τότε σεβάσω τον πόνο μου, όπως σέβομαι και εγώ το δικό σου.
Θα του γράψω και κάποια χάπια. Αλλά προσοχή. Απαγορεύεται να τα πάρει αν έχει πιει αλκοόλ ή κάποιο παυσίπονο. Ο συνδυασμός μπορεί να του προκαλέσει σύχηση. Μέχρι και απώλεια μνήμης. Αυτό είναι το νέο μου κινητό. Μπορούμε τώρα να επικοινωνούμε. Δεν θέλω να επικοινωνούμε. Θέλω να μην χωρίζουμε ποτέ. Να είμαστε μαζί συνέχεια. Αν θα πες μάνα στην έρθεις. Να προσέχεις. Σου έφερα πορτοκαλάδα. Πώς είναι το κεφάλι σου, πονάει ακόμα? Λίγο. Έλα. Πιες αυτό και θα περάσουν όλα. Τι είναι αυτό? Παυσίπονο, ένα και ένα για τον πονοκέφαλο. Όχι, δεν θέλω να πίνω φάρμακα. Εντάξει, όπως θέλεις. Όμως, κορίτσι μου, μη βασανίζεις άδικα τον εαυτό σου. Ένα παυσίπονο δεν θα σου κάνει κακό. Το σοκ που περνάς είναι πολύ μεγάλο. Και δεν πρόκειται να περάσει έτσι εύκολα. Είναι τρομερό. Εγώ σε καταλαβαίνω. Είμαι γυναίκα και μπορώ να μπω στη θέση σου. Είσαι όμως και τυχερή. Σήμερα διάβαζα στην εφημερίδα για μια Βελγίδα που είχε την ίδια εμπειρία με σένα, εκεί στην Αίγυπτο. Την περικύκλωσαν 4 άντρες, την έσυραν σε ένα απόμερο μέρος και άρχισαν να τη βιάζουν επί ώρες. Η γυναίκα είναι σε σοβαρό σοκ. Περιγράφει 4 ξένους να την τραβολογούν, να τη βρίζουν και να πέφτουν σαν λυσσασμένοι πάνω της. Θα μπορούσε να σου είχε συμβεί και σένα το ίδιο. Θα μπορούσε να σε είχαν σκοτώσει. Πάψε. Πάψε, σε παρακαλώ, δεν μπορώ να το ακούω αυτό. Συγγνώμη, συγγνώμη, παιδί μου. Εγώ φταίω, δεν έπρεπε να σου τα θυμίσω όλα αυτά. Έλα. Συγγνώμη. Ούτως ή άλλως είναι συνέχεια μέσα στο μυαλό μου, δεν μπορώ να το βγάλω. Γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό. Πάρε το παυσίπονο. Πάρ' το και όλα θα δεις, θα περάσουν. Έλα. Άκου με που σου λέω. Πάρ' το και όλα θα πάνε καλά.
Πρέπει να βγείτε έξω. Αφήστε με λίγο, σας παρακαλώ. Θέλω να μείνω μαζί της, αφήστε. Μα δεν γίνεται να μένετε συνέχεια. Σας παρακαλώ, αφήστε με λίγο. Τέλος πάντων, εντάξει, μόνο για λίγο. Ευχαριστώ. Έλα λοιπόν, ζήσε. Και δεν θα σε ξαναφήσω ποτέ μόνη. Θα γίνω η σκιά σου. Θα σε προστατεύω από όλους και από όλα. Στουρκίζομαι. Μόνο πάλεψε, μωρού μου. Ζήσε, πάλεψε. Πάλεψε, ρε μωρού μου. Δεν περίμενα ότι θα επικοινωνούσες τόσο σύντομα. Εσύ μου είπες ότι η πόρτα σου είναι ανοιχτή. Εγώ το πήρα της μετρητής. Έκανα λάθος? Όχι, όχι. Καλά έκανες. Καλά έκανες. Θες καφέ? Έχω πιει 5. Στο τηλέφωνο σε άκουσα ταραγμένο. Τι συμβαίνει, βρήκες κάτι? Μα, τείχο και πάλι τείχο. Γι' αυτό είμαι σκάτα. Sorry. Μιλάμε ελεύθερα εδώ, ε? Ναι, φυσικά. Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν είμαι σκάτα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτή η γυναίκα με το ασθενοφόρο... Η Φωτεινή. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς η Φωτεινή έγινε καπνός. Πού την πήγαν και γιατί. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Δεν μπορώ να το λύσω. Δεν ξέρω. Από σένα περίμενα κι εγώ. Και το πιο περίεργο απ' όλα είναι το timing. Πάνω που είχαμε αποφασίσει με τη Δάφνη να της κάνουμε ύπνωση για να τη βοηθήσουμε να θυμηθεί, η Φωτεινή εξαφανίστηκε. Την εξαφάνισαν, εννοείς. Μάλλον κάποιοι τη φοβήθηκαν. Φοβήθηκαν τι μπορεί να θυμηθεί. Σωστά? Έτσι φαίνεται. Πώς όμως κατάλαβα μετά της έκανες ύπνωση? Όσο το σκέφτομαι τρελαίνομαι. Και η Δάφνη δεν μπορεί να μας βοηθήσει τώρα? Ξέρεις κάτι? Σκέφτομαι ότι ίσως αυτό που συνέβη στη Δάφνη να μην είναι τυχαίο. Λες? Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Αλλά πώς θα βγάλουμε άκρη? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά κάποιος τρόπος θα υπάρχει. Δεν μπορεί. Μόνο αν μπω στα αρχεία της δίωξης. Εκεί υπάρχουν όλες οι πληροφορίες. Πώς ειδοποιήθηκε η ομάδα για την έφοδο στους δέκτων ζωγαδόρων κτλ. Έτσι θα μπορούσα να πάρω το νήμα από την αρχή. Κάτι θα έβρισκα. Και δεν θα με έπαιρνα και είδηση. Και δεν μπορείς να ξαναπιάσεις δουλειά στη δίωξη? Κλωμώ. Ο Τσίφ είπε ότι σκοπεύει να με στείλει η Ελλάδα. Και αν πει κάτι ο Ανδρέας, τελείωσε. Είναι νόμος. Πάντως να προσέχεις. Αν αυτό που έπαθε η Δάφνη σχετίζεται με το κύκλωμα που ψάχνετε, κινδυνεύεις κι εσύ. Και νομίζεις αυτό θα με σταματήσει? Δεν με ξέρεις καλά. Το είχα πει και στη Δάφνη κάποτε. Όσο με απαγορεύεις κάτι, τόσο πεις μόνο. Και δεν με σταματάει τίποτα. Και αυτοί του κυκλώματος με έχουν ήδη πεισμώσει όταν με απείλησαν να σταματήσω τις έρευνες. Έγινε τέτοιο πράγμα? Αμέ, τι νόμιζες? Μέχρι και στο νοσοκομείο με στείλανε. Στην αρχή της υπόθεσης, βέβαια. Η Δάφνη τα ήξερε αυτά. Εννοείται. Αλλά τώρα θα το παλέψω όπως μπορώ. Για εκείνη κυρίως. Θα χορθώ στη δίωξη πάση θυσία. Μπράβο. Είσαι πολύ πεισματάρης. Της μοιάζεις πολύ. Καλά. Ποιος μιλάει τώρα? Αφού και εσύ φαίνεσαι. Απ' την ίδια πάστα είσαι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν το βάζω εύκολα κάτω. Το βλέπω και γουστάρω τρελά. Τέτοιους ανθρώπους να έχω δίπλα μου, τέτοιους ανθρώπους και κάνω παπάδες. Και πώς θα μπορέσεις να μπεις στο σώμα αφού δεν είσαι αστυνομικός? Κάτι έχω σκεφτεί. Έχω τον τρόπο μου. Αρκεί να πετύχει. Θα πετύχει. Όταν κάτι είναι δίκαιο και το θέλουμε πολύ... Ξέρω. Όλο το σύμπαν βοηθάει, ε. Δεν πίστευα σε αυτά, αλλά τώρα, μέχρι που θα αρχίσω να προσεύχομαι. Thank you.
Τι έπαθες, παιδάκι μου? Τι κουλαμάρης ήταν αυτό στο τηλέφωνο? Δεν μπορώ. Θέλω να δω τον Άλκη. Πώς? Δεν ξέρω. Κρυφά. Κι αν δεν ερχόσουν, θα πήγαινα μόνη μου. Ρε κοριτσάκι μου, αγάπη μου γλυκιά, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα στον εαυτό σου? Τι θα κερδίσει να το δεις γαμπρό να παντρεύεται άλλη? Θέλω να το δω με τα μάτια μου, τι δεν καταλαβαίνεις? Μόνο έτσι μπορώ να το συνειδητοποιήσω, να δω με τι έχω να παλέψω. Θα πεισμώσω και ξέρεις ότι βοηθάει. Οκ. Πες τώρα ότι εγώ αυτό το τρώω. Πού θα πάμε, αφού ο γάμος θα γίνει κρυφά? Ξέρω. Είδα το προσκλητήριό του σπίτι της Ντορέτας. Χάνει κι αυτή. Και μας πάρει χαμπάρι? Κανείς δεν θα μας πάρει χαμπάρι. Θα προσέχουμε. Και αν μας δει ο Άλκης? Δεν θα μας δει ο Άλκης. Γι' αυτό σε θέλω μαζί μου, Ρέλσα. Και όσον αφορά την Ντορέτα, θα της το ξεκαθαρίσω. Δεν πρόκειται να της δώσω το μωρό. Επιτέλους και κάτι λογικό. Έχεις δίκιο. Απλώς θα περιμένω να γυρίσω ο Άλκης από το ταξίδι και μετά θα της το ανακοινώσω. Και στη μάνα μου δηλαδή. Ωραία. Άρα ούτε στο γάμο θα πάμε, που είναι εντελώς παράλογο. Παράλογο ή όχι, ντύνομαι και φεύγουμε. Ρέκρι. Μη! Φαίνεσαι πολύ κουρασμένη. Δεν έκλεισα μάτι όλη τη νύχτα. Κι εγώ και ο Πέτρος είμαστε διαλυμένοι. Ναι, καταλαβαίνω. Θυμάμαι τον πατέρα μου όταν χάσαμε τη μητέρα μου. Ήταν χάλια. Αλήθεια, τώρα που είπα πατέρας, πότε ακριβώς γνωριστήκατε με τον πατέρα μου? Δεν είχα καταλάβει ότι έχετε στενή επαφή. Ήξερα φυσικά ότι είναι συνεργάτες με τον Πέτρο, αλλά με σένα... Γνωριστήκαμε όταν συνεργαζόταν στενά με τον άντρα μου. Μετά για χρόνια δεν τον έβλεπα καθόλου. Τώρα ξαναειδωθήκαμε με σένα και τη Δάφνη. Αλλά... ήτανε σαν να μην πέρασε μια μέρα, ε? Τουλάχιστον αυτό καταλάβα από τη στάση του πατέρα μου. Έκανε σαν να μιλήσατε μόλις χτες. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω πώς ήταν για εκείνον, αλλά... τι σημασία έχει. Ναι. Σωστά, τι σημασία έχει. Ήθελα να σου πω κάτι, μην το ξεχάσω. Το... πανέμορφο ρολόι που της έκανες δώρο, το έχω εγώ. Και θα ήθελα να το κρατήσω, αν δεν σε πειράζει. Θέλω να έχω κάτι δικό της. Μέχρι να συνέλθει. Το αγαπούσε πάρα πολύ η Δάφνη. Να φανταστείς, από τη στιγμή που της το χάρισες, το φορούσε συνέχεια. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο πριν χτυπηθεί. Περιμένουμε, πάρεις, αφού δεν πήρες, αποφάσισα να σε πάρω εγώ τελικά. Καλά έκανες. Είχα πάρα πολύ ανάγκη να σε ακούσω. Ωραία, τότε έλα από εδώ. Έστω για λίγο. Δεν φαντάζεσαι πόσο θέλω, αλλά... δεν είμαι καλά. Πριν από λίγο είχα παρεστήσεις. Ας λόγος παραπάνω, αγαπή μου. Δεν έχεις πει ότι στην αγκαλιά μου αισθάνεσαι να μπαίνουν όλα στη θέση τους. Εντάξει, να πεις ότι είμαι φάρμακο. Από εκεί στο γιατρό είμαι συνταγογραφής. Είσαι τρελός. Τώρα που μιλάμε, αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Τότε σε περιμένω. Όσο πιο γρήγορα μπορείς. Εντάξει. Εντάξει, έρχομαι. Βοήθεια! Βοήθεια! Όχι! 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 Όχι!
Κυριάκο! Κυριάκο, έλα γρήγορα! Η Μαρίνα δεν είναι καλά! Κοριτσάκι μου... Προσπάθησε, σε παρακαλώ... Μείνε μαζί μας. Έχασα τη μητέρα σου. Δεν θέλω να χάσω και σένα. Έλα, σε παρακαλώ, μη φύγεις. Μη μου το κάνεις αυτό. Άσε με. Με παράτησες. Αναγκάστηκα να εγκαταλείψω το ίδιο μου το παιδί. Τι άλλο θέλεις από μένα? Να μη φύγεις. Να μείνεις εδώ και σου υπόσχομαι πως την κόρη μας θα τη βλέπεις όποτε και όσο θες. Δεν θα στη στερήσουμε. Δεν μπορώ να τη ζήσω. Δεν μπορώ να αναγκάσω το παιδί μου στη μιζέρια που έπεσα εγώ. Ελένα, άκουσε με. Εγώ θα φροντίζω για τα πάντα. Δεν θα σας λείψει τίποτα. Πέτρο, δεν θέλω τα λεφτά σου. Δεν θέλω να με συντηρείς, λες και είμαι... Δεν ξέρω κι εγώ τι. Άλλα μου είχες υποσχεθεί και δεν τα τήρησες. Τι θες τώρα, να μείνω εδώ και να σας παρακολουθώ από μακριά να μεγαλώνετε το παιδί μου? Να με έχεις πιτωμένη για να μην με χάσεις? Εγώ έχασα το παιδί μου, Πέτρο! Είναι και δικό μου παιδί. Και θα της προσφέρω τα πάντα. Και σου υπόσχομαι πως θα καταφέρουμε να μείνουμε μαζί, Έλενα. Τίποτα δεν θα καταφέρεις, όπως δεν κατάφερες τόσο καιρό. Έλενα, η θέση μου είναι δίπλα σας. Βαρέθηκα να το ακούω αυτό. Θα φύγω. Θα βρω μια δουλειά και όταν καταφέρω να σταθώ στα πόδια μου, θα έρθω να πάρω το παιδί μου. Σε παρακαλώ. Μη μου το κάνεις αυτό. Μη φύγεις μακριά μου. Δεν θα τα αντέξω. Τουλάχιστον μείνε στην Κύπρο μέχρι να βρω λίγο χρόνο να βάλω τα πράγματα σε μια σειρά. Ο χρόνος σου τελείωσε. Τι άλλο πρέπει να κάνω για να σε εμποδίσω? Θα φύγω μακριά από εδώ. Να μη σε βλέπω, να μη σε σκέφτομαι. Και όταν είμαι έτοιμη, θα επιστρέψω. Σ' αγάπησα όσο τίποτα στον κόσμο. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ μαζί. Δεν κατάφερα να κρατήσω κοντά μου. Την έχασα για πάντα. Και από τότε έχασα κάθε χαρά. Είναι καλά εσύ, μωρό μου. Και θα σου πω όλη την αλήθεια. Θα κερδίσουμε όλο το χρόνο που χάσαμε. Σαν πατέρας και κόρη. Θα σου πω πόσο αγαπηθήκαμε. Πόσο πολύ σ' αγαπούσε. Δεν σε εγκατέλειψε, μωρό μου. Κάτι κακό θα τη συνέβη. Αλλιώς θα ξαναγύριζε. Να ξέρεις πόσο λαχταράω να μάθω αν είναι ζωντανή. Πού βρίσκεται, τι κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Σε παρακαλώ, προσπάθησε. Μην έχεις τέτοια μούτρα στην εκκλησία, θα καταλάβουν ότι είναι φιάσκο. Ακού να σου πω. Έκανα ακριβώς ό,τι μου ζήτησες. Μη ζητάς να είμαι και ευτυχισμένος από πάνω. Το ξέρω πως δεν είσαι. Αλλά μην το δείχνεις τόσο. Προσπάθησε. Τι φοβάσαι, μην και δεν γράψω καλά στις κάμερες. Δεν έχει νόημα να τσακώνεστε τέτοια ώρα. Ας κάνουμε την καρδιά μας πέτρα να τελειώνουμε. Γεια σας. Τι κάνεις εσύ εδώ? Ήρθες να βεβαιωθείς ότι θα έρθω στην εκκλησία? Ικανός έχω, αλλά όχι, δεν ήρθα γι' αυτό. Έμαθα ότι το τελευταίο τρέν στο εξωτερικό είναι να πηγαίνει ο γαμπρός μαζί με την ύφη στην εκκλησία. Οπότε είπα να είμαστε οι πρώτοι που θα το λανσάρουμε και εδώ. Το αυτοκίνητο μας περιμένει. Επιτρέπετε? Και μην αργήσετε. Οι γονείς πρέπει να φτάσουν στο γάμο πριν από το ζευγάρι. Θα έρθει, ο κύκνος μου,
αγάπη. Ο Κύκνος. Ο Κύκνος. Για ποιο Κύκνο μιλάς? Να με πάρει από εδώ. Τι τρέχει μέσα στο ταραγμένο σου μυαλό? Υποσχέθηκε παντοτινή αγάπη. Η αγάπη μας. Δεν μπορεί να με ξέχασε. Αυτή η μανία με τον Κύκνο. Κύκνος. Σουάν. Τι μπορεί να ξέρεις εσύ για τη Ρέτ Σουάν? Είναι αδύνατο. Ο Κύκνος. Ο Κύκνος μου. Δεν αφήνει να με πάρει από εδώ. Ο Κύκνος μου. Η παντοτινή αγάπη. Δεν το πιστεύω. Στάσου, Χρήστη, σε παρακαλώ, κάνε κουράγιο. Όλος ο πόνος μου έγινε θυμός. Θα τον τιμωρήσω αυτόν που σε έκανε έτσι. Θα τον ανακαλύψω όπου κι αν βρίσκεται. Μάλλον έφτασε η στιγμή της αλήθειας και της αναμέτρησης, πατέρα. Αν δεν ήξερα από τον ίδιο τον Ανδρέα ότι η Δάφνη έχει πάψει να ασχολείται με το κύκλωμα, θα υποψιαζόμουν εσένα. Σε παρακαλώ, γυναίκα μου. Άσε με να επανορθώσω για το έκανα. Γιατί να επανορθώσεις? Τι ακριβώς της έκανες? Ήξερες τι θα γινόταν? Και την άφησες να πάει σαν πρόβατο στη σφαγή? Γι' αυτό μετά έμεινε μόνη της και χωρίς κάλυψη?